Obviously, this is taken from the ground because you can hear the dogs. Η πρωτεύουσα της Ιεμένης και πάλι στο στόχαστρο. Multiple plumes of smoke and fires. Για δεύτερη νύχτα στη σειρά, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Χούθη στη Σανάα αλλά και στην πόλη Χοντέιτα που ελέγχουν οι Σιίτες αντάρτες. Το Διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοινώνει πως καταδρομικό του πολεμικού ναυτικού εκτόξευσε πυράβλους Tomahawk, πλήττοντας ραντάρ των φιλοειρανών Χούθη. What do you think it means for the prospects of a wider conflict in the region? Oh, it definitely increases the prospects, and it has always been true that this is a conflict that is poised to turn into something larger. And the reason is Iran has many allies. Ο Τζο Μπάιντεν διαμείνει απειλητικά τους Χούθη και με άλλα πλήγματα αν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αποκαλώντας τους ταυτόχρονα τρομοκράτες. We will make sure that we respond to the Houthis as they continue this outrageous behavior along with our allies. I think they are. Οι Χούθοι από τις 19 Νοεμβρίου έχουν επιχειρήσει 28 φορές να επιτεθούν και να καταλάβουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν, γεγονός που έχει πυροδοτήσει τους φόβους για επέκταση της ανάφλεξης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. أكيد هي لحظة حاسمة. إما من هنا أن يكون أن يعاد العقل والمنطق سواء في المنطقة ولا في اليمن. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας δύο ανδρών του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν ανοιχτά της Σομαλίας μετά τις επιθέσεις εναντίον των Χούθη, ενώ οι αντάρτες της Ιεμένης ορκίζονται εκδίκηση, απειλώντας με ισχυρά και αποτελεσματικά πλήγματα. Αμερικά, μόνο χθες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία κατάφεραν μπαράζ χτυπημάτων σε περίπου 30 στόχους στο έδαφος της Ιεμένης. Με το Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ωστόσο πως στόχος του Αμερικανού Προέδρου είναι η αποκλιμάκωση της έντασης. Is the President ready for a war in Yemen if it were to come to that? And would he be willing to send in ground troops? We're not interested in a war with Yemen. We're not interested in a conflict of any kind here. Τις επιθέσεις εναντίον των Χούθη καταδικάζουν μεταξύ άλλων Ιράν, Τουρκία, Ρωσία και Κίνα, την ώρα που γίνονται μεγάλες διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο υπέρ των Παλαιστινίων και της Ιεμένης.